ουρανοί. Σας καλωσορίζω όλους στην πρώτη μας διαδικτυακή συνάντηση. Έχουμε τη τιμή να είναι μαζί μας και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, κυρία Μαρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ εσάς πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είστε πιστοί στην ελέσχη ανάγνωση του Κέντρου Ιστορίας που ξεκίνησε το 2013 και παραμένετε τόσα χρόνια στην παρέα μας, γιατί εξελίχθηκε από λέσχη σε μια μεγάλη παρέα που πηγαίνουμε και μαθαίνουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις για θέματα της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, έχουμε διευρυνθεί και στις Μακεδονίες. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Κάρσιος, καλεσμένος ομιλητής, ο οποίος θα μας μιλήσει για το 1821-22, η Επανάσταση και οι σφαγές στην Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Να διαβάσω λίγο το βιογραφικό του κυρίου Κάρτσιου, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Εμμανουήλ Παπάς Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Κάρτσιος γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς του νομού Σερών το 1959. Από το 1965 κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε δημοσιογραφία και εργάστηκε ως δημοσιογράφος επί 20 χρόνια. Επίσης, εργάστηκε στο δημόσιο επί 17 έτη. Είναι πτυχιούχος μηχανικός περιβάλλοντος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, εκτός από την έκδοση λογοτεχνικών και ιστορικών βιβλίων, έχει δημοσιεύσει ή αναρτήσει εκατοντάδες ιστορικά άρθρα, χρονογραφήματα και δοκίμια σε διάφορα έντυπα, εφημερίδες και στο προσωπικό του blog «Ιστορική μνήμη», η αθέατη πλευρά της ιστορίας. Αυτή την περίοδο συγγράφει πολυσέλιδο αφιερωματικό τόμο για την Επανάσταση στη Μακεδονία με την ευκαιρία του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγενεσία του 1821. Σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνει ομιλίες και διαλέξεις. Ο συγγραφέας αποδίδει μεγάλη σημασία στην επιστροφή στις πηγές. Θεωρεί ότι πρωταρχικό καθήκον του ιστορικού ερευνητή είναι η αποκατάσταση της αλήθειας πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές αγγυλώσεις. Ο λόγος στον κύριο Κάρτσιο. Χαιρετώ και εγώ, ευχαριστώ για την παρουσία. Εικάζω ότι μία βασική παράμετρος που θα ενδιέφερε τα μέλη μιας λέσχης ανάγνωσης και μάλιστα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης είναι η εξής. Άραγε, ποια θα ήταν η άποψή μας για την τρέχουσα ιστορία, αν αυτή είχε συνδιαμορφωθεί με πηγές, οι οποίες είτε έχουν συνειδητά πεταχτεί κάτω από το χαλί της ιστορίας, είτε συνειδητά ή ασυνείδητα δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του επιβαλλόμενου ιστορικού αφηγήματος. Γιατί πιστεύετε με, αυτές οι πηγές είναι ικανές να ανατρέψουν ένα καθεστωτικό, σε εισαγωγικά, ιστορικό αφήγημα και να οδηγήσουν σε μία άλλη ανάγνωση της ιστορίας που μας οδηγεί με τη σειρά της απευθείας στα γεγονότα και όχι στην μεταχρονολογημένη ερμηνεία τους. Η ελληνική επανάσταση του 1821 υπήρξε ένα αυτόνομο, κατακλυσμιαίο, πανευρωπαϊκό γεγονός κόντρα στις αποφάσεις του Συνεδρίου της Βιέννης του 1814 και λειτουργήσε ανατρεπτικά των διαχρονικών προσπαθειών του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Τουρκίας. Διότι οι 10 ρωσοτουρκικοί πόλεμοι μέχρι και την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης συνέβαλαν τα μέγιστα στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που πήρε παράταση ζωής με τον Κρημαϊκό πόλεμο του 1853-1856 και την ανήλυερη συμμαχία Αγγλίας-Γαλλίας με τον Σουλτάνο εναντίον της Ρωσίας. Εν κατακλείδη, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1828-1829 εξασφάλισε την ανεξαρτησία μας και απέτρεψε ένα καθεστώς τύπου παραδουνάβιων ηγεμονιών.
Η Βρετανική διπλωματία είχε κατανόηση πλήρως ότι η ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσού Καναρτζή το 1774 έπληττε άμεσα το αγγλικό εμπόριο και την αγγλική επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, η Αγγλία όχι μόνο ήταν αντίθετη στα επαναστατικά κινήματα εναντίον της πύλης, αλλά φρόντιζε να ενημερώνει και τον Σουλτάνο σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως έκανε τα πρώτα χρόνια και με την Ελληνική Επανάσταση. Την αγγλική αυτή πολιτική εξέφραζε με απόλυτο αυστηρό τρόπο, έως και την αυτοκτονία του, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Στιούαρτ, γνωστός και ως Λόρδος Κάστελρι, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1822 τον Αύγουστο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε μία ειδοποιητική διαφορά σχετικά με την αγγλική πολιτική απέναντι στα επαναστατικά κινήματα στην Ευρώπη. Ο Κάστελρι, με ειδικό υπόμνημα, είχε αμφισβητήσει το δικαίωμα της πολιτικής των στρατιωτικών επεμβάσεων των δυνάμεων της Ιερής Συμμαχίας για την καταστολή των κινημάτων. Ήταν δηλαδή φαινομενικά αντίθετος στην αποστολή στρατευμάτων, όπως έκανε για παράδειγμα η Αυστρία του Μέτερνιχ με την επανάσταση στην Νάπολη και την αιματηρή καταστολή της από τα αυστριακά στρατεύματα. Αυτό όμως δεν απαγόρευε τη χρησιμοποίηση όλων των άλλων μέσων για την καταστολή των απελευθερωτικών και επαναστατικών κινημάτων, ιδιαίτερα μέσα στους κόλπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν, η εξαφάνιση του Λόρδου Κάστελρι από το προσκήνιο τον Αύγουστο του 1822 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή, τη σταδιακή αλλαγή της Βρετανικής πολιτικής. Η Βρετανική διπλωματία στον απόϊχο των σφαγών στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στην Κασάνδρα, την Άουσα, τη Χίο κλπ. Και του φιλελληνικού ρεύματος που άρχισε να φουντώνει σε όλη την Ευρώπη, έκανε στροφή με βάση το δόγμα: εάν κάτι δεν μπορείς να το αποτρέψεις, μπορείς να το ελέγξεις. Παράδειγμα, τα δάνεια της Επανάστασης του 1824-25 από τραπεζικούς κύκλους του Λονδίνου, με τα οποία υποθηκεύτηκαν οι εθνικές γέες πριν ακόμα γίνουμε ανεξάρτητο κράτος. Ο Καποδίστριας, λίγα χρόνια αργότερα, δεν μπορούσε να πάρει δάνειο επειδή δεν είχε τίποτα για υποθήκη. Οι υποθήκες των δανείων του 1824-25 δεν ελήφθησαν υπόψη και ανανεώθηκαν μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 με το δάνειο του 1832 προς τη Βαβαρική Αντιβασιλεία και τον Όθωνα. Η απόφαση για το δάνειο του 1832 ήταν πολιτική απόφαση και πάρθηκε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο από τις αυλές της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Άλλωστε, ο Καποδίστριας είχε εξουδετερωθεί και άρχισε η κατεδάφιση και η κατασυκοφάντηση του έργου του, καθώς και ο απειλής διωγμός όλων όσων είχαν σταθεί στο πλευρό του. Με την πολιτική όμως αυτή, ο Κάστελρι τι είχε κατορθώσει? Είχε κατορθώσει τα εξής: να δαιμονοποιήσει το Μέτερνιχ, να εμφανίσει ανακόλουθο τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο τον Πρώτο, να οδηγήσει τη γαλλική παρενόρθωση των Βουργώνων σε δευτερεύον ρόλο για πολλές δεκαετίες και του Καποδίστρια εκτός του θόκου του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Να μην κρυβόμαστε, τα εμπορικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών δυνάμεων έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην ανάγνωση των γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης. Στα αρχεία του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν υπάρχει καμία απολύτως αλληλογραφία προς το Υπουργείο Εξωτερικών από το προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 1821. Συγγεί ιχθύως. Ωστόσο, το 1822 ακολουθεί η αλληλογραφία του Γάλλου προξένου Μποτή. Η πρώτη επιστολή του 1822 συνεχίζει την αρρύθμιση του 1820. Το έτος 1821 πράγματι θεωρείται από την ελληνική ιστοριογραφία ως εξαιρετικά αιματηρό στη Θεσσαλονίκη, διότι συνέβησαν φρικιαστικά γεγονότα. Ο Γάλλος πρόξενος αξιώνει την αποστολή ενός πλοίου για προστασία από την πειρατική δράση των ελληνικών πλοίων στον κόρπο της Θεσσαλονίκης και ο υποπρόξενος Φιλιμπέρ Φουκέ
κάνει διφορούμενες παρατηρήσεις για την κατάσταση στην πόλη στα 1821. Τι έστειλε ο Φουκέ στο εμπορικό επιμελητήριο της Μασσαλίας. Σας διαβάζω μετάφραση από τα γαλλικά, από την επιστολή, κάποια ενδεικτικά σημεία. Έλεγε ο Φουκέ, στην παρούσα κατάσταση ο φόβος βασίλευε μέσα στην πόλη, αλλά κανένα άσχημο γεγονός δεν το δικαιολόγησε ποτέ. Η πόλη συνεχίζει να απολαμβάνει μια στέλεια ηρεμίας παρά τις πολύ συχνές εκτελέσεις των Ελλήνων και το αδιάκομο πέρασμα των στρατευμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Φουκέ, ο τρόμος βασίλευε στην πόλη, αλλά ήταν αδικαιολόγητος. Διότι η πόλη απολάμβανε μια στέλεια ηρεμίας που δεν μπορούσαν να την διαταράξουν οι καθημερινές εκτελέσεις σφαγές των Ελλήνων και το αδιάκομο πέρασμα των στρατευμάτων. Ο Φουκέ είχε κάθε λόγο να κάνει αυτή τη σιζοφρενική περιγραφή προς το εμπορικό επιμελητήριο της Μασσαλίας, διότι τώρα το εμπόριο είχε φύγει από τα χέρια των Ελλήνων, που σύμφωνα με τους συναδέλφους του είχαν κυριαρχήσει πριν στο θαλάσσιο εμπόριο με τη Μασσαλία, και η Γαλλία μπορούσε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να επανέλθει το εμπόριό της στην πρώτερη κατάσταση της ευημερίας. Άλλωστε, από τη σκάλα της Θεσσαλονίκης, όπως έλεγαν τότε την Προβλήτα, είχε τρεις σκάλες τότε η περιοχή, τη σκάλα της Θεσσαλονίκης, της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης, έτσι. Άλλωστε, από τη σκάλα της Θεσσαλονίκης έστελνε και ο μεγαλέμπορος και τραπεζίτης των Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, τα προϊόντα της περιφέρειάς του και κυρίως το βαμβάκι προς προορισμούς όπως η Τεργέστη, η Βενετία, η Μασσαλία. Βεβαίως, η ηρεμία μέσα στην πόλη που επικαλείται ο Φουκέ είχε και την εξήγησή της. Για παράδειγμα, μέσα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στην Εγνατία είχαν καταφύγει πολλά γυναικόπαιδα και γέροντες. Οι Τούρκοι σφράγισαν τον ναό και οι δυστυχείς πέθαναν από ασφυξία, από πείνα και δίψα. Το 1894, ένας 90χρονος φραγκολεβαντίνος κάτοικος της πόλης, γόνος οικογένειας εμπόρων, όπως και πολλοί άλλοι, στο φράγκικο Μαχαλά, μην μπορώντας να κρατήσει άλλο μέσα του τη φρίκη που είδε με τα ίδια τα μάτια το 1821, περιέγραψε μεταξύ πολλών άλλων. Όλων του από τις πύλης Καλαμαρίας μέχρι του Στρατόνος διάστημα. Πλατεία Συντριβανίου, τρίτο σώμα στρατού, δηλαδή ο χώρος που είναι σήμερα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ή το επί πολύ καιρών φρικώδες θέατρων ανασκολοπισμών και παντίων άλλων βασάνων. Ανασκολοπίζονται οι τάλανες χριστιανοί Έλληνες κατά δεκάδες και εκατοντάδες, ακόμα και υπέρ ξλόφοι αντίχουν εκ των γοερών κραυγών της απεριγράπτου αγωνίας, ο δε αΐρ επληρούτο επ' της δυσοδείας των αποσυντηθεμένων πτωμάτων. Υποβάλλοντο δε εις το μαρτύριον τούτο, πλειότερον οι προϊστώτες και άλλοι σημαίνοντες της Επαναστάσεως Χαλκιδικής και υφίσταντο αυτό εν μέσω απεριγράπτων αλγιδόνων και της κτηνοδείας των δημίων των. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε πίσω από φράσεις όπως δεν γίναν σφαγές στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και χωρίς την επίκληση του συνόλου των πηγών και των τεκμηρίων. Την πρώτη ποσαετία του 19ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μία εύρωστη ελληνική πληθυσμιακή ομάδα, η δεύτερη σε αριθμό μετά τους μουσουλμάνους, η οποία ζούσε στα κεντρικότερα σημεία της πόλης και κατήχε μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Τον ελληνικό αυτό πληθυσμό οι γενίτσαροι και τα άντακτα ρεμάλια τον έσφαξαν, τον εξαντραπώδησαν και τον μπούνησαν στα σκλαβοπάζαρα και στα χαρίμια των Οθωμανών. Τον ίδια και μεγαλύτερη αλλίωση πληθυσμού υπέστηκε η Χαλκιδική, μια περιοχή με κατά βάση ελληνικούς πληθυσμούς. Οι περισσότεροι κάτοικοι εξοντώθηκαν και όσοι επέζησαν αναγκάστηκαν να φύγουν με προορισμό κυρίως στις Ποράδες μέχρι και τη Σκύρο. Μεταξύ τους, πολλοί χαλκιδικιώτες, αγωνιστές που συνέχισαν τον αγώνα στο Νότο και εντάχθηκαν αργότερα στον πρώτο τακτικό στρατό που συγκρότησε ο Καποδίστριας. Το 1859 εκδόθηκε στο Παρίσι στα γαλλικά
το βιβλίο «Οτιπορικό του Βασιλείου Νικολαίδη, η Τούρκη και η σύγχρονη Τουρκία». Εκείνη την εποχή, εκείνο τον αιώνα, ό,τι είχε εκδοθεί στα γαλλικά δεν μεταφράστηκε ποτέ στα ελληνικά. Αν έχουμε καιρό, θα σας εξηγήσω τι εννοώ στο τέλος. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό υπάρχει μία συγκλονιστική περιγραφή ενός γέροντος παπά από την Κασάνδρα, από τη Βάλτα, που λέγανε τότε την Κασάνδρα, έτσι. Ο ασπρωμένης γέροντας διηγήθηκε στον Νικολαίδη και την παρέα του ένα Γάλλο γιατρό και ένα καβάσι σωματοφύλακα τη φρίκη που έζησαν οι κάτοικοι της Χαλκιδικής όταν ο Μεχμέτ Εμίν με χιλιάδες στρατό έσπασε την άμυνα των επαναστατών τον Νοέμβριο του 1821 εκεί στη σημερινή Νέα Ποτίδεα και ξεχύθηκαν τα λεφούσια στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Να διαβάσω μερικά. Η περιγραφή του, η αφήγησή του είναι πολυσέλιδη. Θα διαβάσω μερικά πραγματάκια για να καταλάβουμε τι συνέβη. Λέει, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τη φρίκη που ήταν τα μάτια μου. Βεβαίως, η γλώσσα του γέροντα δεν ήταν αυτή, αλλά όταν μεταφράζεις από τα γαλλικά το 2020, έτσι, είναι φυσικό να χρησιμοποιούμε την τρέχουσα έτσι γλώσσα. Λοιπόν, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τη φρίκη που ήταν τα μάτια μου. Εκείνους που ζήτησαν σωτηρία στη φυγή, τους πρόφθασε και τους έσταξε το επικό. Ζούσαν τότε στη Χαλκιδική 10.000 γέροι, παιδιά, αδύνατοι, άρρωστοι, που είχαν έλθει να βρουν καταφύγιο στην Κασάνδρα. Κανείς δεν ξέφυγε από το Γιαταγάνι. Όλοι αγροτηριάστηκαν, γδάρθηκαν, κάηκαν ζωντανοί ή παλουκώθηκαν. Δεν ξέφυγε παρά ένας μικρός αριθμός αγοριών και ωραίων κοριτσιών που τα πήραν για να γεμίσουν τα χαρέμια. Δεν μπορεί κανείς σήμερα, όταν έλεγε σήμερα, εννοούσε εκεί στα μέσα του 19ου αιώνα, έτσι, να διανοηθεί τις σφαγές, τους εμπρισμούς, τις λαιλασίες. Ήμουν τότε εφημέριος στη Βάλτα. Κρύφθηκα στο ταβάνι της εκκλησίας και από εκεί επί τρεις ημέρες μπόρεσα να παρακολουθήσω τις φρικαλαιότητες που γινόταν μπροστά στα μάτια μου. Η εκκλησία λαιλατήθηκε, το ιερό βεβηλώθηκε, το χωριό στις φλόγες. Έτρωγαν, έπιναν, χόρευαν, τραγουδούσαν και μοιράζονταν τα ημάτια των θυμάτων τους. Πρέπει να σας πω, συνεχίζει ο γέροντας, ότι υπήρξα μάρτυρας ακόμα μεγαλύτερων φρικαλαιοτήτων. Άκουγα τα παράπονα και τα δάκρυα των παιδιών που έπεσαν στα σκληρά χέρια τους. Άκουγα αυτά τα μικρά πλάσματα να καταργούνται στην απελπισία τους τον ουρανό και τον δημιουργό. Τα πτώματα έφραζαν τους δρόμους του χωριού. Κάποια στιγμή, αυτό το βιβλίο πρέπει να μεταφραστεί βέβαια, και όπου διάβασα αποσπάσματα ήταν πολύ μικρότερα από αυτό που σας διάβασα τώρα. Η θηριωδία, η αναργησία και η υποκρισία της Οθωμανικής επικυριαρχίας φαίνεται ανάγκυφα μέσα από το Σουδανικό φυρμάνι του μηνός Ζιλκαντέ του Οθωμανικού έτους 1236, δηλαδή Αύγουστο του 1821, που δήθεν καλεί ο Σουλτάνος τους ανώτατους τρούχους της αυτοκρατορίας του, τους ιεροδίκες κτλ. Να κοινοποιήσουν τη διαταγή του Σουλτάνου περί απαγορεύσεως του να υποβάλλονται εις τιμωρίας και διώξεις οι μη ακολουθούντες τους επαναστάτες. Αφού έγιναν οι σφαγές, έστειλε φυρμάνι υποχρεωτικά να μην προβαίνουν σε μαζικά αντίπεινα, αλλά να τιμωρούν μόνο τους επαναστάτες. Και το φυρμάνι καταλήγε. Επειδή λέει παρατήρησε, τον είπαν, τον ενημέρωσαν ότι σφάζονται αδιακρίτως. Αλλά ενώ συμφώνως προς την εναυτό διατυπωθήσαν διαταγή μου, υποτίθεται, έναντι των βιών των Τιμίους και Ισίχους και τα λοιπά, οι στρατιώτες, τα Οθωμανικά στρατεύματα, τα στρατεύματα των Πασάντων προέβησαν σε αυτά τα φρικτά αντίπεινα. Λοιπόν, ήταν τέτοια η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τις σφαγές
και τους εξατραποδισμούς, ώστε ο Σουλτάνος απέστειλε για τον ίδιο λόγο υψηλά αυτοκρατορικά φυρμάνια στους τρεις βραχίονες της Ανατολής και της Ρούμελης. Ρούμελοι έλεγαν τότε ότι ήταν δυτικά της πόλης. Όλος ο ελλαδικός χώρος ήταν Ρούμελοι. Σε ένα από αυτά αναφέρονταν και τα ακόλουθα για την αχαριστία του Ρουμ Ταϊφασί, της φυλής των Ελλήνων, που απελάμβανε πάση στοργής και ευσπλαχνίας, η δε τιμή και επιρουσία των Ραγιάδων ήταν εξασφαλισμένη εις βαθμόν ανώτερον του αρμόζοντος στις Ραγιάδες. Και ενώ υποτίθεται οι διαταγές ήταν να τιμωρούνται και να εξοντώνονται μόνο οι επαναστάτες, αλλά τον αντίο να γίνονται επιθέσεις και εκβιασμοί κατά κοιού των πτωχών Ραγιάδων, μη εχόντων ουδεμίαν ιδέαν περί ληστείας και επαναστάσεως κτλ. Κτλ. Δηλαδή, μαζικά αντίπεινα εκτός τόπου και χρόνου. Διότι τα οθωμανικά αντίπεινα θα μπορούσαν να γίνουν και σε μια περιοχή που δεν υπήρχαν συγκρούσεις, δεν υπήρχαν σειράξεις. Και ενώ δήθεν ο Σουλτάνος έστελνε φυρμάνι να μην προβαίνουν οι μπέιδες και οι αγάδες σε μαζικά αντίπεινα, έστειλε παράλληλα το θηριώδη Μεχμέτ Εμίν, τον Μπουρλουμπούτ, τον Ροπαλοφόρο, εκεί το Αύγουστο-Σεπτέμβριο, δηλαδή ακριβώς την ίδια περίοδο που είχε στείλει το φυρμάνι για να μην υπάρχουν μαζικά αντίπεινα. Έστειλε λοιπόν τον Μπουρλουμπούτ για να γενοκτονήσει τον ελληνισμό της Μακεδονίας. Να πως περιγράφει ο Γάλλος πρόξενος Μποτή της αθλειότητας των Τούρκων στην περιοχή της Κατερίνης κατά τις ημέρες του ολοκαυτώματος της Νάουσας αρχές Απριλίου του 1822, όταν οι Τούρκοι είχαν εξαφανίσει από το χάρτη όλα τα χωριά των σημερινών νομών Πιερίας, Πέλος, Μαθίας. Όλες τις νύχτες από το μπαλκόνι του προξενείου, όλες τις νύχτες βλέπουμε τις λάμψεις, μερικές τοποθεστίες πιο πέρα από τις πυρκαγιές που καταβροχθίζουν τα χωριά και τις κατοικίες. Τα μαρτύρια των γυναικών, των αουστών οπλαφυγών, του Καρατάσου, του Ζαφυράκη, του Κατσαούνη, του Καμπίτη, του Μαλάμου και την εχμαλωσία και την πόλυση των γυναικοπαίδων από την Άουσα περιγράφουν με τρόμο σύγχρονη της εποχής των γεγονότων Έλληνας και ξένης ιστορική, αλλά και τα αποκαλύπτουν τα οθωμανικά έγγραφα των ιεροδικείων της Βέρειας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία δημοσίευσε ο αείμνηστος Ιωάννης Βαζραβέλης. Μετά το ολοκαύτωμα της Νάουσας τον Απρίλιο του 1822, οι μακελάριδες του Μπουρλουμπούτ έσφαξαν σαν τα τραγιά 1241 νεομάρτυρες εχμαλώτους στο κιόσκι της Νάουσας και μετέφεραν εκατοντάδες άλλους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου υπέστησαν τα μαρτύρια της κόλασης. Πυρακτωμένα σίδερα, βραστό λάδι, κοχλάζον είδωρ, κρέμασμα από την κέλια. Στο κιόσκι, έλεγαν οι Ναουσαίοι που επέστρεψαν αρκετά χρόνια αργότερα, στο κιόσκι της Νάουσας, από το πυγμένο αίμα, δε φύτρωσε για χρόνια χορτάρι. Η αιχμαλωσία των γυναικοπαίδων των Αουσαίων Πλαρχηγών τεκμηριώνεται απόλυτα από έγγραφο του αιμοβόρου Λουμπούτ προς τον Ιεροδίκη Βέρειας, όπως διασώθηκε από το αρχείο του Ιεροδικείου Βέρειας. Εγγράφει του Διβανίου Θεσσαλονίκης κτλ. Κτλ. Εν το στρατοπέδο Ναούσης την πρώτη του μηνός Σιαμπάν 1237, δηλαδή 23 Απριλίου 1822. Στο έγγραφο αναφέρονται μεταξύ άλλων: «Ο Σάφτος, υπό επίβλεψη του εταίρου Συνιχτάρη, αποστέλλομεν εκεί σε τα αιχμαλωτισμένα γυναικόπαιδα των Μισαρών Αρχιεπαναστατών Ζαφυράκη Προέδρου, Γάτσιου Καμπίτη Καρατάσιου Μπαλάμου και του κατηραμένου Καλογύρου Γερασίμου, είναι και ταύτα μεταφερθώσει αργότερα εις το διβάνι Θεσσαλονίκης. Εντρελόμενοι, όθεν της την μέχρι αφήξεω ημών διαφύλαξην και παροιμών από εσά πάντων τον εκείσε εν Βερία συγκεντρωθέντων ήδη περίπου 400 γυναικοπαίδων και διαφόρων πραγμάτων των επαναστατών κτλ.» Τώρα θα μου πείτε, αυτά συνέβαιναν, ας πούμε, επειδή εξεγέρθηκαν οι Έλληνες.
συνέβαιναν μόνο τότε. Άραγε. Οι ζωές των Αγιάδων, πλούσιων και φτωχών, κρέμονταν από μία κλωστή σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής επικυριαρχίας. Η σεραϊκή φωτογραφία του Παπασυναντινού, την οποία επιμελήθηκε με ευλάβεια ο σεραίος συγγραφέας Γιώργος Καφταρτής, μας πληροδότησε την αυθεντική εικόνα μιας τυπικής υπόδουλης πολιτείας και τα τραγικά πορτρέτα των Ελλήνων του 17ου αιώνα στην πόλη των Σερών. Τίποτα δεν είχε αλλάξει στη ζωφερή μοίρα των Αγιάδων των αρχών του 19ου αιώνα, λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση. Φτωχοί, πλούσιοι και υπέρπλουτοι, ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να οδηγηθούν στο μαρτύριο και στο βιολογικό του εξαφανισμό από ασήμαντη αφορμή, όπως ο υπέρπλουτος Πάντρουλας, που αναφέρει ο Βασιναδινός, του 17ου αιώνα, ή να οδηγηθούν στον εξαντραποδισμό και στα σκλαβοπάτωρα της Ανατολής. Το κίνδυνο του βιολογικού αφανισμού του ιδίου και της πολυμελούς οικογένειάς του προσπαθούσε να αποφύγει δύο αιώνες μετά ένας άλλος υπέρπλουτος σεραίος, ο Εμμανουήλ Παπάς. Κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει την τεράστια οφειλή του Γιουσούφ Μπεϊ του Σέραλη, ο οποίος δεν αποπλήρωνε το υπόλοιπο του δανείου των 40.000 μαχμουτιέδων. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό, για τα νομισματικά της Επανάστασης, για να δούμε τι τεράστια ποσά ήταν αυτά. Ο οποίος, είπαμε, δεν αποπλήρωνε το υπόλοιπο του δανείου που είχε λάβει από τον Εμμανουήλ. Εάν ο Εμμανουήλ δεν είχε την πρόνοια να φύγει, να πάει στην πόλη να διεκδικήσει την οφειλή του, θα είχε την τύχη του μεγαλέμπορου της Θεσσαλονίκης, του Μανουλάκη Τζανικυριάκου, του υποπροξένου της Δανίας, ο οποίος κρατομήθηκε το 1822 από τον θηριώτη σφαγέα του ελληνισμού Μεχμέτ Εμίν και του πήρε βέβαια τα πάντα, όλη την περιουσία. Αλλά ο Εμμανουήλ, παρά το γεγονός ότι κατάφερε και πήρε το σουλτανικό φυρμάνι για την επιστροφή του χρέους, και παρά το γεγονός ότι ο Γιουσούφ Μπεϊ των Σερών πήρε μετάθεση, θα λέγαμε σήμερα, για την Πάτρα, ο Εμμανουήλ λοιπόν παρέμεινε στην πόλη, τοποθέτησε τα χρήματά του στο υποκατάστημα του τραπεζικού του οίκου και στις εμπορικές δραστηριότητες και συνέχισε την επαγγελματική του ενασχόληση, σαν να μην σημαίνει τίποτα, ενώ παράλληλα εργαζόταν για τον εθνικό σκοπό, όντας μέλος της φιλικής εταιρείας από το Δεκέμβριο του 1819. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης. Ο Εμμανουήλ Παπάς, για τελείως αντικειμενικούς ιστορικούς λόγους, υπήρξε ένας από τους 4-5 εκλεκτούς της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο Εμμανουήλ είχε ηθεί στη φιλική εταιρεία στον υψηλότερο βαθμό μίησης, του ποιμένος. Το εφοδιαστικό του ποιμένος, είναι το μοναδικό που διασώθηκε. Υπήρξε αρχιταμίας της φιλικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, έφορος της εθνικής κάσας που είχε συσταθεί με εντολή του Αλέξανδρου Ψηλάντη και τη συνεργασία του Γρηγορίου του Πέμπτου. Ανακηρύχθηκε αρχηγός της Μακεδονίας από τον Αλέξανδρο Ψηλάντη, ανακηρύχθηκε επίσης αρχηγός και προστάτης της Μακεδονίας από τις μονές του Αγίου Όρους και ξαναδιορίστηκε αρχιστράτηγος των Μακεδονικών Δυνάμεων και αρχηγός και προστάτης της Μακεδονίας από τον Δημήτριο Ψηλάντη, όταν είχε κατέβει στην Πελοπόννησο. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης ξεκίνησε την Επανάσταση στις παραδουνάβες ηγεμονίες. Ο Εμμανουήλ Παπάς στη Μακεδονία και ο Παπαφλέσσας ξεσήκωσε με άγια ψέματα και απειλές τους διστακτικούς πρόκριτους και καπιταναίους του Μοριά. Αυτή είναι η αλήθεια για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό λοιπόν ήταν γνωστό και τεκμηριωμένο και πριν την επίσημη αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς του Εμμανουήλ από την αρμόδια Στρατιωτική Επιτροπή του 1865, που όμως τον υποβάθμισε στο βαθμό του συνταγματάρχη, σε αξιωματικό β' τάξεως. Γιατί έγινε αυτό? Αυτό έγινε, θα απαντήσουμε σε αυτό, αν απαντήσουμε στο ερώτημα εάν ο Εμμανουήλ δεν πέθαινε 5 Δεκεμβρίου του 1821, με ποιον θα ήταν? Λοιπόν, ο Εμμανουήλ θα ήταν με τον Ψηλάντη,
με τους Υψηλάνθηδες και με τον Καμπορίστρια. Γι' αυτό έγινε αξιωματικός β' τάξεως. Έγραφε λοιπόν ο Φιλίμων 5 χρόνια πριν την απόφαση της Επιτροπής. «Ολίγοι βεβαίως κατά την Επανάσταση λογίζονται οι άντρες προς ους ουδείς διαφυλονική τα καλυστία επί πατριωτισμό, επιρροή και αυταπαρνήσει. Εις των εκλεκτών τούτων, κατά την κίνηση της ελληνικής επαναστάσεως, σημειούται, αν φαντηρήσεως, ο Εμμανουήλ Παπά». Η επανάσταση με κάποιον τρόπο έπρεπε να ξεκινήσει. Αν δούμε όλο το ιστορικό, το τι προηγήθηκε και κυρίως με τη φιλική εταιρεία εκεί το, από την ημέρα που ανέλαβε, δέχτηκε να αναλάβει ο Αλέξανδρος Υψηλάνθης την αρχηγία, την αρχή της φιλικής, έτσι, ως γενικός επίτροπος. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 1720. Αν δούμε λιγάκι και τις εξελίξεις το τελευταίο πεντάμινο πριν την έναρξη, θα δούμε ότι εάν η Επανάσταση δεν ξεκινούσε τότε που ξεκίνησε στην Μολδοβλαχία, στη Μακεδονία και στον Βορειά, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά ιστορικά τεχνίδια για να είμαστε σίγουροι ότι σήμερα μπορεί και να ψηφίζαμε και εμείς Ερντογάν εδώ. Δεν θα ξεκινούσε ποτέ, διότι δεν θα έκανε κανείς. Και αυτή η αγωνία του αν δεν ξεκινούσε τότε η Επανάσταση θα είχαν δολοφονηθεί, θα είχαν εξουδετερωθεί όλοι οι αγωνιστές που έκαναν την προετοιμασία τόσα χρόνια, φαίνεται και από τις επιστολές, από τις πολλές επιστολές που έχουν διασωθεί μεταξύ των φιλικών και μεταξύ των πλαρχηγών. Έτσι λοιπόν, 9 Ιανουαρίου του 1821, ο Γεωργάκης Ολύμπιος έστειλε από το Βουκουρέστι επιστολή στον Αλέξανδρο Υψηλάνθη, από την οποία προκύπτει ανάγλυφα η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στις παραδουνάβιες κοινωνίες 1,5 μήνα πριν από την έναρξη της Επανάστασης στο Ιάσιο. Από την επιστολή αυτή προκύπτουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις κινήσεις της αρχής της φιλικής εταιρείας μετά από τη σύναξη των φιλικών και των οπλαρχηγών τον Οκτώβριο του 1820 στο Ισμαήλιο της Αραβίας, εκεί στις εκβολές του Δούναβη. Τι λέει ο Γεωργάκης μεταξύ πολλών άλλων, ο Ολύμπιος? Εκλαμπρότατε, είδα στο γράμμα σας να με λέγετε ότι εις 6 εβδομάδες να ετοιμαστώ. Να ξεκινήσουμε δηλαδή. Είμαστε Οκτώβριο στο Ισμαήλιο, έτσι, σε 6 εβδομάδες, είναι 1,5 μήνας, το είχαν ορίσει για 15 Νοεμβρίου να ξεκινούσε η Επανάσταση. Λοιπόν, κατά την προσταγή σας, ετοιμάστηκα με όση δύναμη ο Θεός με χάρισε. Εις το μεταξύ δε, εκείνο που επρόσμενα την προσταγή σας, με ακολούθησε η υπόθεση της Σερβίας. Το πράγμα, λέει, πολύ ωρίμασε, λέει τον Υψηλάνθη, καθώς μανθάνομαι τόσο στην Τουρκία όσο και εδώ, και ότι αν δεν δημιουργηθεί το πράγμα έως την άνοιξη, μπορούν να χαθούν πολλοί άξιοι άνθρωποι, καθώς και χάθησαν τόσοι ήρωες, όπου άξιζε ο καθένας από ένα κάστρο. Μάλιστα, ας συμφέρει να το βιάσουμε έως όπου ζουν και όλοι πασάς. Η υπόθεση της Σερβίας που αναφέρει ο Ολύμπιος αποτέλεσε το φλέγον ζήτημα μετά την αποδοχή του Γενικού Σχεδίου από τον Υψηλάνθη στη σύσκεψη στο Ισμαήλιο τον Οκτώβριο του 1820. Βασικός και πιθανόν μοναδικός συντάκτης του Γενικού Σχεδίου θεωρείται ο Παπακλέσσας, ο οποίος εκβίασε και στο Ισμαήλιο την επίσπευση του χρόνου έναρξης της Επανάστασης. Όπως προκύπτει μέσα από τα ίδια τα άρθρα του σχεδίου, αυτό συντάχθηκε σαφώς μετά την ανάληψη της Γενικής Αρχής του Υψηλάνθη και χρονικά πολύ κοντά στη σύσκεψη του Ισμαηλίου. Εκεί πήγε ο Παπαφλέστας έτοιμος. Είχε το Γενικό Σχέδιο έτοιμο. Επιστολές του Δικήτρου, του Παπαφλέστα, του Παπαρηγόπουλου, του Ιωάννη Παπαρηγόπουλου, έτσι, του Δικημινέα στο ρωσικό προξενείο της Πάτρας,
και πολλά άλλα. Σταλμένες από την Κωνσταντινούπολη, που έφτασαν στην Οδυσσό το Σεπτέμβριο, περίχανε κλήσεις για την επίσπευση έναρξη του αγώνα. Βεβαίως, μετά από την σύσκεψη στο Ισμαήλιο, οι εξελίξεις υπήρξαν αρδαίες. Μέσα σε λίγες ημέρες, άλλαξε και η απόφαση για την ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης. Ούτε ο Ιψηλάντης κατέβηκε στην Πελοπόννησο, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, ούτε ξεκίνησε η Επανάσταση 15 Νοεμβρίου του 1820. Καθώς προέκυψαν νέα δεδομένα και πληροφορίες για προδοσία των κινήσεων της φιλικής εταιρείας. Ίσως το μόνο σίγουρο ήταν ότι οι αυστριακές αρχές, όπως και αποδείχθηκε δηλαδή αργότερα, δεν επρόκειτο να αφήσουν τον Ιψηλάντη να περάσει από το αυστριακό έδαφος με κατεύθυνση της Σικέστη, από όπου θα πήγαινε στο Μοριά. Μπορεί να τέθηκε μετεπιτάσεως στο γενικό σχέδιο, αλλά οι προσπάθειες για την προσέγγιση με τους Σέρβους είχαν αρχίσει από το 1817, γιατί στη φιλική εταιρεία είχαν κατανοήσει από την αρχή τη σπουδαιότητα μιας ταυτόχρονης εξέγερσης και στη Σερβίνη. Μετά από τη σύσκεψη στο Ισμαήλιο, το θέμα της συμμετοχής των Σέρβων στον επικείμενο του Σικωμό είχε τεθεί πλέον μετεπιτάσεως, αλλά όπως προκύπτει και από τις επιστολές του Ομπρένοβιτς, για να σας πω δύο λόγια, ήταν ο πρωταγωνιστής της δεύτερης σερβικής εξέγερσης, μετά τον Καραγιώργιβιτς, το 1815 δηλαδή, έστειλε μια επιστολή στο Φρούραχο, το Σάββατο Καμινάρι, εκεί στην Πρωτοβλαχία, από όπου φαίνεται ότι κολυσιεργούσε να δώσει μια οριστική απάντηση εάν θα ξεσηκωθεί και η Σερβία ταυτόχρονα με την Ιψηλάντη στην Πρωτοβλαχία. Ο Μπρένοβιτς, ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Καραγιώργη, δεν είχε πλέον καμία μέσα και ούτε μπορούσε να τον πάρει κανείς σοβαρά υπόψη. Έγραφε ο Γεωργάκης Ολύμπιος στην επιστολή του 9 Ιανουαρίου προς τον Ιψηλάντη. Αφέντα, σου στέλνω τα γράμματα του ηγεμόνου των Σέρβων για να πληροφορηθείς εξ αυτών. Αληθινά εχθρός μου ήταν πρώτα, όμως τι να κάνω. Ο Μαύρος, ο Καραγιώργης δηλαδή, εχάθη. Τον είχε πληροφορήσει δολοφονήθηκε με εντολή του Μπρένοβιτς. Άρα χρειάζεται πλέον να ενεργήσουμε για να μπει η πράξη σε κίνηση, δηλαδή και η Σερβία. Διότι στην υπόθεσή μας χρειάζονται πολλές συμμαχίες από κάθε έθνος. Έτσι λοιπόν ο Ολύμπιος, ποιούμενος στην ανάγκη φιλοθυμία, δεχόταν να συνεργαστεί με τον Ομπρένοβιτς, με αυτόν που διέταξε τη δολοφονία του αδελφοποιητού του Καραγιώργη. Είχαν γίνει αδέρφια, διότι ο Γεωργάκης Ολύμπιος το 1804 είχε πάει στη Σερβία και συμμετείχε ακόμα και στην κατάληψη του Βελιγραδίου. Οι Σέρβοι τον έχουν εθνικό ήρωα εκεί. Αλλά εκτός από την ανυποληψία του Ομπρένοβιτς, συνέβαιναν και διάφορα ύποπτα πράγματα στο θέμα αυτό με τη Σερβία, όπως η διαρροή πληροφοριών, στην οποία αναφέρονται τόσο ο Φαρμάκης όσο και ο Ολύμπιος σε επιστολές τους. Στην ουσία και οι δυο τους, και ο Φαρμάκης και ο Γεωργιάκης Ολύμπιος, έλεγαν στον Ιψηλάντη να μην χρονοτριβεί με τους Σέρβους και να ξεκινήσει η Επανάσταση, γιατί κινδυνεύει η εθνική υπόθεση και θα χαθούν αμφίκως ζωές. Ο Ιψηλάντης φαίνεται ότι πήρε τις αποφάσεις του μετά τη σύλληψη του απεσταλμένου του Αριστίδη Παπά στα μέσα Ιανουαρίου 1821, τον είχε στείλει ως τελευταία προσπάθεια συνεννόησης με τον Ομπρένοβιτς. Ο Παπάς, ο Αριστίδης, είχε φύγει από το Κισνάου για τη Σερβία μέσω Βλαχίας, έχοντας μαζί του έγγραφα για τη συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων και επιστολή του Ιψηλάντη προς τον Ομπρένοβιτς. Συνελήφθη καθώς διέσχιζε το Δούναβι και οι Τούρκοι πήραν όλα τα χαρτιά και όλα τα έγγραφα.
Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί ο Ιψηλάντης ξεκίνησε την ιστορία ένα μήνα πριν τη Μακεδονία και ένα μήνα πριν το Μωριά. Η υπόθεση Σερβία δεν έμελε να ευδοκιμήσει. Τις ίδιες ημέρες που ο Ιψηλάντης το πήρε πια απόφαση ότι με τους Σέρβους δεν γίνεται τίποτα, ο Παπαβλέσσας, ο πραγματικός μπουρλοτιέρης της Επανάστασης του 1821, θα το ξαναπώ, ο Παπαβλέσσας, ο πραγματικός μπουρλοτιέρης της Επανάστασης του 1821, έκανε ό,τι και στο Ισμαήλιο, ή τώρα ή ποτέ. 17 Ιανουαρίου του 1921, στο Αίγιο, είχε φτάσει μερικές ημέρες πριν με πλοίο στις Πέτσες, βεβαίωνε τους πρόκριτους της Πελοποννήσου, παρουσία και του παλαιών πατρών Γερμανού, ότι είναι τα πάντα έτοιμα. Τίποτα δεν ήταν έτοιμο. Εφόδια πολεμικά, πυροβόλα, όργανα αναρρύθμιτα, εναποκείμενα εις διαφόρους τόπους, δυνάμεις στρατιωτικές, τίποτα δεν ήταν έτοιμο. Στη σύσκεψη στη Βοστίτσα ήταν τέτοιο ο εθνικός σύστρος του Γρηγορίου Δικαίου, που ανάντησε τον παλαιόν πατρόν Γερμανό να του φωνάξει. Είσαι άρπαξ, απατεών και εξολέστατος. Τα έγραψε αυτά ο Φωτάκος, τα έγραψε ο Γερμανός. Η συνέλευση είχε γίνει με σκοπό την αναβολή έναρξης της Επανάστασης με το φόβο της αποτυχίας. Οι σφαγές στην Πελοπόννησο μετά τα ορλοφικά του 1770, 1769-1770 ήταν ακόμα νοπές στη συλλογική μνήμη. Αλλά όλοι λογάριαζαν χωρίς τον Παπαφλέσσα. Τι να κάνει όμως ο Παπαφλέσσας, αναρωτήθηκε σε πανηγυρικό που εκφώνησε στην Ακαδημία Αθηνών εκεί μια χρονιά, την δεκαετία του 60, ο αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ήταν αναγκασμένος να λέει ψέματα και από πολλούς έγινε πιστευτός και επαγγείλευσε το τέλος και εκείνους ακόμα, όπως ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, που ήξεραν ότι έλεγε ψέματα, αλλά η καρδιά τους στο βάθος ήθελε να παγιδευτεί. Τώρα πριν κλείσω, επειδή καταλαβαίνω ότι σε μια συνοπτική παρουσίαση μιας ομιλίας για το 21 πρέπει να θίγουμε ακριβώς κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να τα αναλύουμε όλα έτσι, θα θέλουμε ώρες και μέρες. Θέλω να επισημάνω αυτό που σας είπα σε κάποιο σημείο της ομιλίας για τα νομισματικά. Να δούμε λίγο τα μεγέθη. Δύο πραγματάκια θα πούμε, για να καταλάβουμε τα μεγέθη εκείνης της εποχής. Λοιπόν, την περίοδο της Επανάστασης, στον ελλαδικό χώρο, επικρατούσε μια, θα λέγαμε σήμερα, νομισματική αναρχία, έτσι. Οι συναλλαγές γίνονταν κυρίως με τα τουρκικά γρόσια και για αρκετά χρόνια με τα γρόσια και μετά τον Φίνικα του Καποδίστρια του 1828 και μετά την καθιέρωση της Οθωνικής Δραχμής του 1833. Τα γρόσια ήταν γρόσια. Εκείνη την εποχή βέβαια κυκλοφορούσε, είχε και μεγάλη πέραση, και το ισπανικό δίστυλο τάλιρο, τα τάλαρα που λέγανε παλιά, έτσι. Επίσης τα χρυσά βενέθηκα κτλ. Η ισοτιμία του αργυρού ισπανικού τάλιρου την εποχή του 21 ήταν έτσι με 100 βολούς ή με ισοτιμία, επειδή αυτά τα βρήκα από άσχετα δημοσιεύματα, έτσι, από δημοσιονομικές μελέτες. Λοιπόν, με ισοτιμία, ας πούμε, του 1925, ένα δίστυλο ήταν ίσο με 8 γρόσια, δηλαδή 400 παράδες. Αυτό σημαίνει 2.400.000 γρόσια τη συνολική περιουσία του Εμμανουήλ, την οποία την έδωσε όλη για το γένος, για την Επανάσταση. Ή 120 εκατομμύρια παράδες. Αυτές οι μεταγενέστερες εκτιμήσεις
ήταν μετριοπαθής, γιατί είπαμε ότι μόνο στον Σέραλε, τον Γιουσούφ Μπέι, είχε δανείσει 40.000 μαχμουτιάδες το χρυσό νόμισμα επί Μαχμούτ του Δευτέρου, αξίας 36 γροσίων. Δηλαδή ο Μανουήλ είχε δανείσει τον Μπέι 1,5 εκατομμύριο γρόσια, δηλαδή το ίμιση της περιουσίας του, ή μήπως είχε πολλά περισσότερα. Ο Γιουσούφ Μπέις δεν μπορούσε να φανταστεί βέβαια ότι το ποσό που αναγκάστηκε να δώσει στον Εμμανουήλ να επιστρέψει με σουλτανικό φυρμάνι θα κάλυπτε τα έξοδα της επανάστασης στη Μακεδονία. Το κατάλαβε όταν ανέλαβε διοικητής στην Πάτρα και έμαθε ότι την επανάσταση στη Μακεδονία τη χρηματοδότησε ο Εμμανουήλ. Γι' αυτό και ο Φιλίμων είχε γράψει αμέσως μετά την επανάσταση «Εγένον το Δε ομολογουμένος, θεία οικονομία τα αυτά πάντα, όπως ευρεθεί από τις αρχές εν τη αιστεία της εταιρείας ο Εμμανουήλ Παπά, μοιηθεί δε του μυστηρίου και διαθέσει υπέρ του εθνικού σκοπού μέγα μέρος του κεφαλαίου». Λοιπόν, ο Εμμανουήλ, τα ποσά που διέδεσε ήταν τεράστια, έτσι. Όχι μόνο για τους αγωνιστές σε όπλα και πολεμοφόδια, αλλά και για τον άμαχο πληθυσμό. Πιθανόν στην εποχή μας να μην μπορούμε να κατανοήσουμε τα τεράστια αυτά ποσά. Θα μας βοηθήσει ο Κολοκοτρώνης. Έγραψε στα πολεμονέματά του ο γέρος του Μοριά, εις τον Κερώνιο, αναφέρεται και πριν την Επανάσταση, έτσι. Το εμπόριο ήταν πολλά μικρό, τα χρήματα σπάνια, το τάλιρο, το δίστυλο, το επρόφθασα 3 αγρόσια και όποιος είχε 1000 αγρόσια ήταν μεγάλο πράγμα και έκαμνε δουλειές όσες τώρα δεν κάνει με 1000 βενέτικα. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή το θέμα αυτό είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον και έπρεπε να αποδειχθεί δηλαδή για την περίπτωση της επανάστασης στην Καλλιεργική, για τη χρηματοδότηση της επανάστασης από τον Εμμανουήλ. Η περίοδος αυτή, Μάρτιος-Νοέμβριος, συμπίπτει ακριβώς με την περίοδο του προϋπολογισμού του Άστρους, το 1823. Ο προϋπολογισμός του Άστρους ήταν ο μοναδικός προϋπολογισμός που έγινε σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. Δεν ξαναυπήρξε γραπτός προϋπολογισμός. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία προσέγγιση των εξόδων που θα έπρεπε να πληρώνει κάθε μήνα ο Παπάς για να συντηρήσει έναν ικανό αριθμό επαναστατών και αμάχων 5.000 ανθρώπων. Έπρεπε να πληρώσει, ας πούμε, 5.000 άνθρωπους, έτσι, να καλύψει τα έξοδα σε πολεμοφόρια, σε τρόφιμα 5.000 ανθρώπων. Αυτή η δαπάνη, σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό του Άστρους του 1723, συνεπάγεται ένα ποσό 240.000 γροσίων το μήνα. Και για το 7μηνο Μαΐου-Νοεμβρίου που διήρκησε η Επανάσταση στη Χαλκιδική, το ποσό ανέρχεται σε 1.680.000 γρόσια. Τώρα καταλαβαίνουμε τι ποσά έδωσε μέσα στο 7μηνο ο Εμμανουήλ, αλλά θα σας κάνω και μία τελική σύγκριση. Τελική σύγκριση. Το 1825 ο καθηγητής ο Ανδρεάδης είχε γράψει για τα δάνεια της Επανάστασης και τα λοιπά, τα δημοσιονομικά στοιχεία. Και κάπου αναφέρει ότι τα εξεγχωρίων Ελλήνων εις πραχθέντα υπό του δημοσίου εις χρήμα καθ' όλα τα έτη της Επανάστασης, κατά τις επισήμους δηλώσεις της Λογιστικής Επιτροπής στη συνέλευση του Άργους το 1929, δεν υπερέβησαν τα 23 εκατομμύρια γροσία. Δηλαδή, σε όλα τα έτη της Επανάστασης, επειδή λειτουργούσε άτυπα ένα κράτος, είχαν εκδώσει ομολογίες, εισπράταν φόρους, δηλαδή στη διάρκεια της Επανάστασης, εισπράταν φόρους, έπαιρναν χορηγίες, οι παροικίες έστελναν λεφτά. Όλα αυτά τα λεφτά δεν υπερέβησαν τα 23 εκατομμύρια γρόσια στα 9 χρόνια. Ο Εμμανουήλ έδωσε 2,5 εκατομμύρια γρόσια σε 7 μήνες.
Ευχαριστώ που με ακούσατε, δεν ξέρω αν μακρηγόρησα. Κύριε Κάρτσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Να νύχει πατρίδα σου μακριά. Να λέει